Χάρη, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα στο Studio Anthony, στο κομμωτήριό μας. Τώρα το σεσουάρ για δολοφόνους είναι η δεύτερη χρονιά, σωστά. Είναι η δεύτερη χρονιά. Πεζόταν μέχρι το 2012, εμείς το κάναμε μετά από 10 χρόνια και τώρα είναι η δεύτερη χρονιά που το λειτουργούμε εδώ πέρα. Τετάρτη με Κυριακή, θέατρο Λαμπέτη. Με το ρόλο σου στα νούμερα έχει γίνει ένας χαμός. Δεν το ξέρω, ενώ ξέρεις, ενώ μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ρόλος και τον γουστάρω πάρα πολύ και σαν ρόλο. Εσύ όμως δεν μπορεί να μην τον αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του κόσμου. Κοίτα, το feedback είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο για όλη τη σειρά. Ενώ δεν εξατομικεύω το ρόλο μου, είναι το σύνολο της δουλειάς απηχεί στον κόσμο και αυτό είναι το πιο χαμογελαστό που μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια συγκυρία και σε μια τέτοια δουλειά. Και πώς έγινε ακριβώς, πέρασες από οντισιόν, σου πρότειναν τον ρόλο? Πέρασα από casting, μου προτείνανε αυτό το ρόλο, πέρασα από casting και έτσι έγινε το πάντρεμα. Δηλαδή με πήρανε μετά τηλέφωνο μια μέρα και μου είπανε «Σε θέλουμε, θέλουμε να γίνεις νούμερο, να έρθεις στην παρέα μας, άμα δέχεσαι κι εσύ, είσαι ευπρόσδεκτος». Ξέρεις τι σκεφτόμουν πριν τραγουδήσεις Spielberg? Τι. Τη Λέσχη Bilderberg. Αυτή η Λέσχη είναι όλοι οι πλούσιοι που μαζεύονται μαζί κρυφά και ορίζουν τις ζωές μας. Ναι. Γιατί ψιθυρίζουμε? Γιατί μας ακούνε. Κλείστο κι εσύ. Όχι, όχι, Θανάση μου, όχι, αποκλείεται. Περιμένω courier. Θέλω να έχω απόδειξη ότι δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο και κόλλησε απευθείας χαρτάκι. Ήθελες από πάντα να γίνεις ηθοποιός? Ήθελα από πολύ μικρή ηλικία, είναι η αλήθεια. Είναι η αδερφή μου ηθοποιός και σκηνοθέτης και με έπριζε, μου έλεγε πήγαινε. Και μία μέρα πήρα και εγώ το δρόμο και πήγα στο θεατρικό εργαστήριο εκεί στο Χαλάνδρη που μέναμε, στο δημοτικό σχολείο μας και από τότε, ας πούμε, έγινε το θέατρο ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου. Άρα δηλαδή στο σχολείο ήσουν το επικοινωνιακό παιδάκι που φαντάζομαι? Νομίζω όχι τόσο, απλά πάντα ρε παιδί μου, άμα ασχοληθείς με μια τέχνη ή με κάτι το οποίο έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο, αναγκαστικά ανοίγεις κι εσύ. Νομίζω ότι σε βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία και στο socializing. Δηλαδή το χιούμορ που βλέπω τώρα δεν υπήρχε τότε? Γιατί να το πούμε κι αυτό, ότι μέχρι να ξεκινήσουμε το γύρισμα, γιατί δεν έχουμε πει εδώ πέρα. Ναι, κοίτα. Το χιούμορ έχει να κάνει πάρα πολύ με τα βιώματα του καθενός και με το πώς, ρε παιδί μου, αυτά τα βιώματα τα κατακτά μέσα του και μπορεί να τα μετατρέψει σε γέλιο και να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Τώρα, νομίζω στην πορεία, ας πούμε, κάπου δημιουργήθηκε ο τρόπος που κάνω το χιούμορ και ο τρόπος που μου φαίνονται αστεία τα πράγματα και εμένα και από μια στιγμή και έπειτα συμπορευτήκαμε μαζί. Μετά αποφασίζεις να δώσεις κατευθείαν για δραματική σχολή? Μετά το πανεπιστήμιο, εγώ είχα κάνει μια εξήγηση με τους δικούς μου, με τους γονείς μου. Τους την έκανες, ναι. Ναι, τους είχα πει ότι μαμά, μπαμπά, εγώ θέλω να μπω σε δραματική σχολή, οπότε δεν θέλω να πληρώσετε φροντιστήρια και όλα τα βοηθητικά, ας πούμε, τις βοηθητικές σπουδές και τα στο Λύκειο. Άμα καταφέρω να περάσω στη σχολή που θέλω, η οποία ήταν η θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, έχει καλώς. Άμα δεν καταφέρω να περάσω, θα μου πληρώσετε αντί φροντιστηρίου τα δίδακτρα μιας δραματικής σχολής. Μπήκα στο Ναύπλιο, σπούδασα εκεί, τελείωσα εκεί. Ήταν και με την αδερφή σου το ίδιο υποστηρικτική όταν ξεκίνησε? Η αδερφή μου, ξέρετε, σαν το πρώτο παιδί της οικογένειας, ας πούμε. Τα μεγάλα αδέρφια τα τρώμε όλα, το έχω πει εδώ. Συνέχεια, ναι. Αυτό. Τράβηξε, ας πούμε, ένα ζόρι. Ήταν υποστηρικτική, αλλά ας πούμε έπρεπε για κάποια πράγματα να τους πείσει. Και με εμένα, ας πούμε, τα πράγματα συνέβησαν λίγο πιο ομαλά, αφού, ας πούμε, η αδερφή μου είχε λειτουργήσει λίγο απορροφητικά σε όλο αυτό. Και ναι, μου άνοιξαν τα πράγματα και μου είπανε, αγόρι μου, πήγαινε, κάνε αυτό που θες και γουστάρεις, αρκεί να είσαι χαρούμενος. Έχουν και οι γονείς κάποια καλλιτεχνική κλίση? Γιατί τώρα δύο στα δύο παιδιά να είναι ηθοποιείς, σκηνοθέτες, με συγγραφή ασχολείστε, με τα κάτι υπάρχει από πίσω. Λοιπόν, από πίσω υπήρχε ένα γραφείο τελετών, όπου ο μπαμπάς μου είχε 30 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα, αυτό κάπως, ας πούμε, μας όθησε, κάτι δημιούργησε μέσα μας, δεν ξέρω τι. Η μαμά ήταν με τα οικιακά και είναι και επίσης ασχολείται με την αισθητική, είναι αισθητικός. Άρα καταλαβαίνω ότι από τους γονείς σας και οι δύο πρέπει να πήρατε πολύ αγάπη και την αυτοπεποίθηση, γιατί συνήθως όταν δεν έχεις γονείς που να ασχολούνται με την τέχνη, είναι πολύ πιο δύσκολο να καταπιαστείς, ειδικά με τις παραστατικές τέχνες που εκτίθεσαι. Ναι, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική, πάρα πολύ. Μας άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας είπαν, παιδιά, όσο μπορούμε θα σας βοηθήσουμε, κάντε αυτό που γουστάρετε, είμαστε εδώ. Και πορευτείτε. Άμα τα καταφέρετε, τα καταφέρετε. Άμα τα καταφέρετε, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε. Προχωράμε και βλέπουμε. Πώς χαλαρώνεις? Χαλαρώνω πάρα πολύ με το περπάτημα.
Αρέσει να περπατάω πάρα πολύ. Δηλαδή είναι το αγχολητικό μου αυτό. Του τύπου να σε κάνω εικόνοτε κάθε πρωί ξυπνά σε 7 η ώρα να πει την όχι, όχι, όχι. Του τύπου προσπαθώ, ρε παιδί μου, οτιδήποτε με χαλαρώνει και οτιδήποτε με διασκεδάζει να μην γυρνάει σε ψυχαναγκασμό. Mm. Οπότε, όχι, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και ο χρόνος, περπατάω, ηρεμώ και χαλαρώνω. Έχεις φοβίες. Ναι, πολλές. Για πες. Έχω μία κλειστοφοβία. Ναι. Και γενικότερα έχω φοβία με τα πράγματα που με, ας πούμε, οτιδήποτε έχει να κάνει με ασφυξία, με φοβίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνω αποκτώ όλο και περισσότερες. Και καλά, προσπαθώ πήγες. Να τις... προσπαθώ να το καταπολεμώ αυτό. Και τώρα εδώ στο Σεσουάρ, που Αχα. Είναι και διαδραστική παράσταση, Αχα. Θέλω να μου πεις τι, το πιο περίεργο που σου έχει τύχει με θέατη. Καλά, πολλά περίεργα συμβαίνουν. Ενώ επειδή ανοίγουν τα φώτα και ο κόσμος είναι ελεύθερος να μιλήσει και να συμμετέχει στην παράσταση και να διαδράσει μαζί μας, συμβαίνουν πάρα πολλά ωραία και αναπάντεχα. Του τύπου. Του τύπου. Πολλά συμβαίνουν τώρα. Πρέπει να έρθετε να τη δείτε. Ενώ τώρα. Θα έρθουμε και θέλω να. Αυτό το είχατε πει και πέρυσι. Παιδιά. Μοντέρ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να είμαστε καλά.